Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε η δεύτερη δοκιμαστική εκτόξευση του εγχώριου πυράβλου Ταϊφούν στο αεροδρόμιο της Ριζούντας στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συμβέλαιο πυραυλικό σύστημα της Τουρκίας μέχρι στιγμής. Με νέες εθνικιστικές κορώνες, ο Τούρκος πρόεδρος επιχειρεί να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του υπό την ομπρέλα των εθνικών ιδεωδών. Ne Rumeli'yi unuttuk, ne Kırım'ı, ne Kıbrıs'ı, ne Türkistan'ı, ne Kafkasya'yı, ne de gönül coğrafyamızın diğer köşelerini unuttuk. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde 100 yıllık hasretin ardından evladı Fatiha'nın gönlünü yeniden kazandık. Λίγο αργότερα, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, δεν παραλείπει να επιτεθεί εκ νέου στη Δύση, υποστηρίζοντας ότι δέχεται πόλεμο επειδή είναι πατριώτης. Ενώ τον γύρο του κόσμου κάνει βίντεο στο οποίο ο πρόεδρος φαίνεται να αρνείται να πιει νερό που του φέρνει ο πιστός σωματοφυλακάς του. Το ίδιο ποτήρι έπειτα του προσφέρει ο γιος του Μπιλάλ, με τον Ερντογάν να το δέχεται. Batılıların Erdoğan gitsin demesini yadırgamam. Çünkü Erdoğan millidir ve yerlidir. Ayasofya'yı özgürleştirdik. Ayasofya'yı özgürleştirdiğimiz için bunlar bizden nefret ederler. Başına siz bela ediyorsunuz. Την ίδια ώρα στο απέναντι στρατόπεδο Kemal Kılıçdaroğlu και Ekrem İmamoğlu ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μπορέσουν στο παραπέντε να καλύψουν τη διαφορά. Uçurumun kıyısında geziyoruz ama hala kurtulma şansımız var. Şimdi önlem alırsak hep birlikte bu canım ülkeyi düze çıkartırız. Ekonomiyi bu hale getirenlerden bir an önce kurtulmalıyız. Και ενώ Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας επισκέπτεται τα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομάδας Καϊζέρισπορ και συναντά τον Έλληνα ποδοσφαιριστή Δημήτρη Κολοβέτσιο. Ο νεαρός στόπερ μαζί με τον Χουλουσία Καρ καλούν στο τηλέφωνο τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα. Greetings from Turkey. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Υπουργέ, καλησπέρα.